πολλά λάθη ο ΠΑΟΚ σήμερα. Σήμερα ο ΠΑΟΚ, το καλύτερο του παίκτη, έβλεπα το μάτσο με έναν παιδικό μου φίλο, το μεγαλοοικονόμο, ο οποίο, να πούμε, ο Βαγγέλης, μου λέει πώς το βλέπει, Σάκοφ, μου λέει Σάκοφ, θα πω κι εγώ. Ο Σάκοφ σήμερα μαζί με τον Ουάρντα, ο οποίο ήταν ό,τι πιο μαμούνι, ό,τι πιο ενασμένα, ό,τι πιο διεισδυτικό. Μου λένε, πήγαν να τον φάνε. Λοιπόν, ο Σάκοφ λοιπόν κράτησε το κέντρο, παραδόξως, ψηλά θες, χαμηλά θες, πάτησε περιοχή στον κόρη, συμμετέχει, μπαίνει σαν το μαμούνι και εκτελεί ο Ελκαντουρίτσα δύσκολο γκολ. Ήταν πολύ δύσκολο γκολ να το εκτελέσεις και να το δημιουργήσεις. Και μάλιστα, κατηγοράμε τον άξονα του ΠΑΟΚ, και εγώ πρότασα ότι είναι δύσκολος, είναι δίσκαπτος, είναι αργός κτλ. Σήμερα ο ΠΑΟΚ πήρε γκολ από δύο παίκτες του άξονα. Βέβαια, ο Ελκαντουρί έπαιζε εξτρέμ. Είναι παίκτης του άξονα όμως. Εγώ το λογίζω ως παίκτης του άξονα. Πολλές φορές προπονητές ξεκινάνε με άτομο ένα παίκτη από εκεί, του λένε τι πει θα πει εκεί, θα παίρνει πιο εδώ, θα παίρνει από τη γραμμή τη περιοχή, θα παίρνει ο μπακ το πλάτο. Δείχνει και το σχεδιάγραμμα που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ο Πέλκα ο χειρότερο παίκτη του ΠΑΟΚ και λόγω κόπωση. Και λόγω κόπωση. Ο Πρίγιοβιτ δεν βοηθάει μια ομάδα η οποία έχει μέτριο άξονα, ένα φορ μονοδιάστατο. Συμπληρώνει ό,τι δεν γουστάρει κτλ. Και επίσης η δεξιά μεριά ποιος έπαιζε, ο Ουάρντα. Ο Ουάρντα δεν παίζει από τη δεξιά μεριά, είναι να παίζει από την αριστερή μεριά. Ο Ουάρντα είναι παίκτης που παίζει έξω αριστερά, αυτή είναι η καλή του θέση. Για να κλείσει τα σουτάρια, να μπει και να κάνει. Το δεύτερο έπαιζε αριστερά. Πανιόνιος σκύλιασε, δεν ήταν ο Πανιόνιος που ερχόταν στην Τούμπα. Έπαιζε ζώνη ο Ρισβάνης, δεν θυμάμαι με ποιον, και σεντράρανε και ο Ρισβάνης ήταν 4 μέτρα μακριά από τον Πρίγιοβιτς, τότε που τα σερβάκια ήταν οι προπονητές φίλοι μεταξύ τους κτλ. Ο Πανιόνιος ήταν γαμάτος, ήταν δυνατός, ήταν ανταγωνιστικός, το έπαιξε στα ίσια. Άλλαξε το 3-5-2 σε τετράδα, έβαλε ο Παπαγεωργίου δεξί μπακ, ο Μπανανά τον Γκάφα, έκανε τετράδα, πιο καλά λειτουργήσε από ό,τι με τον Όφη, αλλά πήρε πάλι μια νίκη η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη, όπως και η ΑΕΚ. ΑΕΞΙΣ, και τελειώνω, έκανε 2-3 προτάσεις ΑΕΞΙΔΕΣ, κλάνουν κάτι μέντες οι ΑΕΞΙΔΕΣ, δηλαδή τους είπαν να έρθουν εδώ και τα λοιπά, φοβούνται μην φάνε ξύλο, μην μας τις στήσουν, μην μας τις κάνουν και τα λοιπά. Γι' αυτό δεν ήρθανε. Αν δεν προκαλέσεις δεν τρως ξύλο, δεν ξέρω το. Μα το θέμα είναι να προκαλέσεις, ρε φίλε. Συνεχίζεις. Απλά θα έλεγα ότι πέρα από όλα αυτά, ναι, από ό,τι λέμε για κάθε παιχνίδι και τα λοιπά, ναι, ναι. Ο στόχος του ΠΑΟΚ φέτος είναι να πάρει το πρωτάθλημα, ναι, και να φέρει το κύπελλο, ναι, το τρόπαιο μάλλον. Τρόπαιο, ναι. Το τρόπαιο. Παριτάμπλ. Στη Θεσσαλονίκη, ναι, 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 όπως το αξίζει, όπως έγινε και πέρσι, ναι, με τις γνωστές ιστορίες κτλ. Ναι, ναι, ναι. Με το κλαμμένο. Το κλεμμένο. Κλεμμένο και κλαμμένο. Και κλαμμένο. Και κλασμένο. Και κλασμένο. Κλαμμένο, κλασμένο και κλεμμένο. Ωραίο, ναι. Οπότε μας νοιάζει εμάς απαοξίδες, ναι, μέρα με τη μέρα, μάλλον αγώνα με τον αγώνα, Κυριακή με την Κυριακή, Σουκού με το Σουκού, να πάρουμε το βαθμό που πρέπει να πάρουμε, να μπορέσουμε να δείξουμε ότι έχουμε μια ομάδα που είναι συμπαγής, ο ΠΑΟΚ. Εμένα με έχει εκπλήξει γιατί εδώ και κάποια χρόνια, με σαβίδι πάλι στη διοίκηση της ομάδας, δεν έδειχνε ο ΠΑΟΚ δείγματα ότι είναι σταθερή ομάδα, ότι μπορεί να κρατήσει μια άμυνα, ένα σκορ, μια επίθεση, κάτι να κάνει. Τα τελευταία δύο χρόνια, με τον Λουτσέσκου και ειδικά τελευταία την περσινή περίοδο, ήταν εκείνο που μου θύμισε λίγο με Άγγελο το 97. Ναι. Δηλαδή μου θύμισε λίγο έναν πάκο που είναι συμπαγής. Εντάξει, το 97 είσαι στα τσατσάκια του Ολυμπιακού, τότε με Γκαγκάτση και τέτοια. Τώρα είσαστε για πρωταθλητισμό, ναι, Ιντερτό το δηλώνατε με Μπάγκελ και Άγγελο. Ναι, συνεχίζει. Πάρ το αλλιώς. Συνεχίζει. Ναι. Δευτερόλεπτα. Ναι. Συζοδημό, θα έχει μηνύματα, ναι ή όχι? Πότε το περιμένεις στο τηλέφωνο? Πες, δεν έχει μηνύματα. Αυτός που έχει την εταιρεία, πόσα κιλά μαλάκας μπορεί να είναι? Μάλιστα. Να του μεταβιβάσεις λίγο τους χαρακτηρισμούς. Τον τρόμπα. Συνέχισε. Ο Πάπου έχει μέταλλο. Ναι. Έχει μέταλλο. Ναι, έχει αυτά μήνυμα, αυτό το κόκκινο. Έχει μέταλλο. Δεν υπάρχει Παναθηναϊκός. Ναι. Γιατί ρε, συγγνώμη, δεν υπάρχει Πανέλα. Έχει πεθάνει Παναθηναϊκός. Όχι, λάθος κάνεις. Ο Παναθηναϊκός είναι ο ΠΑΟΚ. Αν σου κόψει βαθμούς, έχει πεθάνει. 2006, έχει ο ΠΑΟΚ. Τους αεξίδες έχεις να τους πεις. Κάνεις λάθος. Τους αεξίδες, θα τους πω γενικά. Έχουν πάρει τους επόπτες. Ναι, έχω να πω ότι γενικά θα κοντραριστούμε, ναι, στο 1-1, ναι, στο δύσκολο και στο εύκολο. Ναι. Θα φανεί η μαγιά μας. Πιστεύω ότι η δικιά μας η δίψα, ναι, γιατί εκπροσωπεί ο ΠΑΟΚ έναν ολόκληρο λαό και ένα γεωγραφικό διαμέρισμα,
Ποιο το βίο γραφικό διάγραμμα. Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρο. Α, εδώ κοντά. Θεσσαλία. Ναι. Τον έβαλε εκεί σε περίπτωση. Πρέπει, ναι. Οφείλει η ιστορία, ήταν να πού ιστορία. Ναι. Οφείλει στο δικέφαλο του Βορρά να σηκώσει ένα μημενογά πρωτάθλημα. Ναι. Και λίγο ποδανά για να μην έχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, υπάρχει δίψα, υπάρχει πείνα, υπάρχει λόγο, υπάρχει αιτία και πρέπει. Και πρέπει και θα γίνει αυτό. Ναι. Θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η κάμερα. Αυτή είναι εκεί, κάμερα. Εκεί, κοιτάς, εκεί, ναι. Λοιπόν, θα γίνει αυτό. Θέλετε, δεν θέλετε. Στου αξίδε, πε του. Ποιου αξίδε, δεν με νοιάζει. Στου γάβρο, ναι. Σε όλο το λαό. Σήμερα στο καλαθιά του βρίζουν του παοξίδε. Κάθε πατέρα παοξίδε έχει σουλτάνα κόρη. Αυτά είναι κλεμμένα, βέβαια, τα συγκλήματα. Είναι των παοξίδων. Είμαστε όλοι εχθροί και φίλοι ταυτόχρονα. Μάλιστα. Είμαστε όλοι και εχθροί και φίλοι. Θέλω μία τοποθέτηση. Ήρθε η ώρα μας, η δικιά μας όμως. Ναι. Η ώρα. Τώρα εσύ, όρκ και φασαρίες και ιστορίες και ο Πάοκ Βορράς και τα λοιπά. Ναι. Τον καφέ που ήπια και το γλυκό που έφαγε και το ψάρι που έφαγε ο κύριος, ναι, Μαρινάκης με τον κύριο Σαββίδη, ναι, σε ξενοδοχείο της Αθήνας εκεί. Έχεις να πεις κάτι να πούμε, σε χάλασε καθόλου. Σα χάλασε καθόλου. Κοιτάξτε εδώ, ο Τραμπ ήπια καθόλου. Δεν είναι απάντηση αυτή ο Τραμπ. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές. Σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις. Με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι. Ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις. Και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι. Για μερακλίδες. Είναι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμιοι. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.